Καλημερίζω σήμερα και καλωσορίζω στη συχνότητα τον άλλοτε αρχηγό Γεν, επίτιμο αρχηγό Γεν πλέον, τον άβαρχο, τον κύριο Κοσμά Χριστίδη. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη. Καλημέρα σας και στους ακροατές μας. Κύριε Χριστίδη, για πείτε μου πρώτα-πρώτα, εντελώς ανθρώπινα, ποια είναι τα αισθήματά σας από αυτά τα γεγονότα που εξελίσσονται εδώ και μία εβδομάδα? Νομίζω σε όλη την, όχι μόνο την ελληνική κοινή γνώμη, αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη, νομίζω σοκ είναι από αυτό το ναυάγιο. Δεν περιποιεί η τιμή τόσες ανθρώπινες ζωές. Ναι, προφανώς. Είναι όμως σοκ επί της ουσίας για τους υπεύθυνους υπερεθνικούς, εθνικούς, ή είναι μια υποκρισία για να βάλουμε το ουσιαστικό πρόβλημα κάτω από το χαλί? Και εξηγούμε. Νοτίως της Κρήτης, ανοιχτά της Λιβύης, και τα ξέρετε καλά, έχουμε 4 διαφορετικές επιχειρήσεις επιτήρησης και ελέγχου των ακτών. Έχουμε συμφωνία με τη Λιβική Ακτοφυλακή, η οποία, παρακαλώ πολύ, οι υπάλληλοι της πληρώνονται, μισθοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς για να παταχθεί αυτό το κύκλωμα διακίνησης ανθρώπων με χρήματα, με σάπια καράβια κτλ. Τι συμβαίνει εδώ? Δεν έχουμε μόνο συμφωνία την περί, από το διεθνές δίκαιο φτάνει και συμβαλλόμενα κράτη. Mm-hmm. Άρα είναι πολυμερής η συμφωνία που έχουμε μαζί. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι, ότι δεν υπάρχει υποκρισία ως προς το ατύχημα. Υπάρχει υποκρισία ίσως ως προς την μεταφορά των ανθρώπων στη θάλασσα. Εκεί δεν νομίζω ότι όχι μόνο η Λιβύη, η Αίγυπτος, οι ευρωπαϊκές χώρες, ότι έχουμε την καλύτερη πολιτική. Είναι εύκολο η επιτήρηση εάν το αποφασίσεις, ναύαρχε? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είπατε για τις 4 επιχειρήσεις, mm-hmm, που είναι στη Μεσόγειο, να το πούμε διαφορετικά. Στη μία συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, συμμετέχουμε και εμείς στην επιχείρηση. Αντιληφθείτε όλα αυτά αυτή την τεράστια περιοχή που πρέπει να καλύψουν ορισμένα σε αριθμό, οποία δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο να περάσει ένα καράβι λαθρομεταναστών ή όπως θέλετε, mm-hmm, το πείτε, όταν ξέρει περίπου την περιοχή που λειτουργούν αυτά τα πλοία. Μάλιστα. Έχω εμπειρία στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Όταν ήμουν με το Αιγαίο, τότε δεν είχαμε, βέβαια, λαθρομεταναστών. Είχαμε πως υπήρχαν πλοία που μπορούσαν να σπάσουν το εμπάρκο. Mm-hmm. Άρα έχετε μία εικόνα. Από την άλλη, τα συστήματα που είναι προηγμένα μπορούν να εντοπίσουν κινήσεις? Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν έχουμε τόσα προηγμένα συστήματα μέσα στην ελληνική επικράτεια. Διότι όταν είστε 47 μίλια από τις ακτές, θεωρητικά θα πρέπει να καλύπτεις αυτό το θαλάσσιο χώρο. Mm-hmm. Έχεις άμεση δηλαδή εικόνα. Προφανώς και δεν έχουμε. Εξού και όλες αυτές οι καθυστερήσεις. Θα έρθω στη διαχείριση. Θέλω να σας ρωτήσω από την εμπειρία και από τη γνώση που έχετε επί του θέματος. Επειδή εδώ μιλάμε για πολυεθνικές δυνάμεις, δεν είναι ό,τι και ό,τι. Ειλικρινά τώρα, πιστεύετε ότι τα προηγμένα συστήματα στα πολεμικά πλοία δεν μπορούσαν να ανοιχνεύουν κινήσεις? Αν με ρωτάτε, το πολεμικό πλοίο, ναι, έχει ένα περιορισμένο εύρος που μπορεί να δει μπροστά. Περισσότερο μπορεί να πει κανένας ότι μέσω των δορυφορικών συστημάτων, εφόσον το focus γίνεται πάνω σε αυτό το τομέα, θα είναι πιο εύκολο να δουν αυτές τις κινήσεις. Γιατί το λέω αυτό? Τεχνολογία υπάρχει και στο κινητό μας. Τεχνολογία υπάρχει και με το σύστημα ΑΕΣ που έχουν τα εμπορικά πλοία, δηλαδή που δείχνουν κάθε φορά τη θέση τους. Το λιμάνι απόπλητο, mm-hmm, αυτό που βλέπουμε μέσα στο ίντερνετ, το marine traffic, να το πούμε διαφορετικά. Μάλιστα. Τα συγκεκριμένα πλοία δεν έχουν τέτοια συστήματα. Ή και αν έχουν, θα τα κλείνανε, να υποθέσω. Προφανώς. Μάλιστα. Προφανώς. Άρα τα συγκεκριμένα, για να το δει κανένας, είναι είτε μέσω του ορυφόρου, και μιλάμε κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας, είτε με οπτική επαφή, είτε με ραντάρ.
Το ραντάρ λοιπόν για αυτού του τύπου του οποίου δεν πιάνει πάνω από 20 μίλια όσο υπερσύγχρονο και αν είναι το πλοίο, από 20-25 μίλια τα συγκεκριμένα πλοία. Τώρα, δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει περιορισμός ως προς τον εντοπισμό αν δεν έχεις ολοκληρωμένο σύστημα επιτηρήσεως. Μάλιστα. Περιλαμβανομένα τα UAV που δεν κοστίζουν, αεροπλάνα κλπ. Άρα έτσι εξηγούμε γιατί πέρασε ένα μεγάλο εύρος θαλάσσιας πορείας του χωρίς να είναι αντιληπτό εμφανώς τουλάχιστον. Αν κάποιος άλλος το είχε καταγράψει, ελπίζω να το μάθουμε κάποια στιγμή. Είναι ένα μέρος της εξηγήσεως. Μάλιστα. Το άλλο μπορεί να είναι ότι η αποστολή των συγκεκριμένων πλοίων να μην είχε φόκους τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην παράνομη, θα λέγαμε, μετακίνηση μέσω θαλάσσης. Τώρα, Ναύαρχε μου, θέλω να σας ρωτήσω, από τη στιγμή που η Ιταλική ακτοφυλακή, από εκεί μαθαίνουμε, στέλνει τα σήματα και ενημερώνει και αναλαμβάνει και η Frontex και πετάει μη επανδρομένο και εντοπίζεται το σαπιοκάραβο αυτό σε μία πορεία μέχρι τη στιγμή που βουλιάζει. Θέλω να σας ρωτήσω ειλικρινά, κατά τη γνώμη σας, έγινε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Θα μπορούσαν να έχουν σωθεί αυτές οι ψυχές? Γιατί για τον αριθμό αποφεύγω να μιλήσω προσεκτικά, διότι δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση μέχρι σήμερα, μία εβδομάδα μετά, καμία διασταύρωση. Οι κοτολογίες είναι από 500 έως 700 έως 800, όπως λέει το Πακιστάν. Θέλω να πω ένα πλεούμενο, δεν θα το πω καν πλοίο, χωρίς σημαία, χωρίς όνομα, με τόσο κόσμο πάνω του σαν τα τσαμπιά, με κάποιον που μιλάει αλλά δεν ξέρουμε αν είναι καπετάνιος ή δεν είναι καπετάνιος ή αν είναι διακινητής, δεν θα έπρεπε να κινήσει υποψίες για άλλες ενέργειες? Απλά να παρακολουθείτε. Το αποτελέσματος νομίζω απαντιέται το ερώτημά σας. Το θέμα είναι τι καλύτερο θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει. Νομίζω ότι όλα παίζουν ρόλο την αξιολόγηση κινδύνου. Ότι η αξιολόγηση κινδύνου, παρότι είχαμε το χρόνο, έτσι, παρότι είχαμε το χρόνο, τουλάχιστον κατά τη δικιά μου άποψη και με αυτά που έχουν διαρρεύσει, υποθέσει το τύπο, είχαμε αρκετό χρόνο να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση κινδύνου. Εκ του αποτελέσματος προφανώς δεν την κάναμε σωστά και προφανώς είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Δεν είναι πάντως εύκολο. Θέλω να το πω, επειδή έχω συμμετέχει και σε ασκήσεις αλλά και σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, δεν είναι εύκολο αυτή η επιχείρηση. Ήδη, παρότι έχει το λιμενικό και το πολεμικό ναυτικό πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό το τομέα, δεν είναι εύκολη επιχείρηση. Πρώτον γιατί πρόκειται σε μεγάλη νομοθεσία. Απλά σας λέω ότι αυτοί που συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου που λέμε τη γνώμη μας στα κανάλια, η νομοθεσία είναι τόσο μεγάλη που ο καθένας γνωρίζει μέρος αυτής. Και γι' αυτό πολλές φορές ακούσετε και διαφορετικές απόψεις. Είναι δύσκολη επιχείρηση, πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Ιδιαίτερα δε όταν έχετε και τόσα άτομα. Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως, προσθέτω, που δεν ενεπλέκει, γιατί αυτή η επιχείρηση, για να το πω απλά και να καταλάβει ο κόσμος, έχει τουλάχιστον 4 συνεργαζόμενα υπουργεία. Είναι το Ναυτιλίας προφανώς, στην προκειμένη περίπτωση, το Εξωτερικών, το Άμυνας και ακόμη και το Δημόσιες Τάξεις, ιδιαίτερα για το μετά, το που θα πάνε οι διασωθέντες ή αν η επιχείρηση γίνεται στη ζηρά. Αυτό και μόνο μπορεί να αντιληφθεί κανένας στο συντονισμό πόσο δύσκολο είναι. Και μου κάνει εντύπωση που έφυγε ελικόπτερο από τη Λέσβο και όχι σε 130, είναι αυτοσυστικό και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό τα ρίχνω στην αξιολόγηση κινδύνου περισσότερο. Μάλιστα. Είστε σαφείς αυτό που λέτε. Ναύαρχε μου, είπατε και κάτι κρίσιμο για μένα. Ο χρόνος. Εάν μια επιχείρηση, και εσείς έχετε αυτή την εμπειρία, δεν είναι απλή
Γιατί έξω από το χορό όλοι πολλά τραγούδια θα πούμε. Δεν είναι απλή. Ο χρόνος εδώ θα μπορούσε όμως να ήταν σύμμαχος του να σχεδιάσεις μία σύνθετη επιχείρηση. Είτε φέρνοντας ρημουλκά, είτε φέρνοντας ναυαγοσωστικά, είτε δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ο χρόνος είναι ένα ερωτηματικό αν αξιοποιήθηκε λοιπόν. Ναι, το ένα είναι ο χρόνος, γιατί εγώ όπως από αυτά που έχω διαβάσει και είναι στη δημοσιότητα, αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχε χρόνος. Και το δεύτερο που θα έψαχνα, ποιες είναι οι, δεν λέω την εκπαίδευση που παίζει μεγάλο ρόλο, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, ποιες είναι οι επιχειρησιακές οδηγίες που έχουμε για, στο λιμενικό συμπεριμένη περίπτωση για αυτές τις περιπτώσεις και ποιες είναι οι επιχειρησιακές οδηγίες συνεργασίας. Δηλαδή δεν είναι μόνο το Excel, το ενιαίο κέντρο διάσης, είναι και τα Excel των ενόπλων δυνάμεων, έτσι, της αεροπορίας παράδειγμα, που συνεργάζεται με το Excel. Θέλω να πω ότι ο συντονισμός δεν είναι εύκολο πράγμα και όλα αυτά στηρίζονται στην αρχική αξιολόγηση κειμένου. Μάλιστα. Τώρα, λέει εδώ ο φίλος μου Αντώνης, να βάλουμε, λέει Γιώργο, και τα πολεμικά να ασχολούνται με τους λάθρο, όλο το έθνος να προσκυνήσει τους έπικους αντικαταστάτες μας. Καταρχήν, Αντώνη, μάλλον τα έχεις μπερδέψει. Και θέλω εδώ, παρόντος του Ναυάρχου, να πω κάτι που μάλλον έχει διαλάθει τις προσοχές των περισσότερων. Δεν είναι θέμα να βάλεις να ασχολείται ποιος με τι. Εδώ απορρέει ως υποχρέωσή σου από τη στιγμή που είναι στον τομέα ευθύνη σου έρευνας και διάσωσης με βάση που, αυτά που έχεις υπογράψει από το 50 εσύ να πράξεις. Διότι αν δεν πράξεις, αυτό το δικαίωμα για το οποίο χτυπιέσαι στο Αιγαίο με τις ηταμές από τις Τουρκές θα το χάσεις. Δεν είναι αυθορή και παραχρήμα, άπαξ και τέλος. Δεν το έχετε καταλάβει νομίζω. Έχετε την αίσθηση ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να γίνουν για να μην εμπλακούμε με το μεταναστευτικό, προσφυγικό και τους φέρνουμε. Δεν πάει έτσι εδώ. Δεν λειτουργεί έτσι κανένας διεθνής οργανισμός. Κάνω λάθος, κύριε Ναύαρχε? Καθόλου λάθος. Σωστά είναι αυτό που το λέτε. Θα πω όμως και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Γιατί υπάρχει άποψη ότι οι ενόπλες δυνάμεις δεν πρέπει να ασχολούνται με αυτή άποψη πολλών ανθρώπων με αυτές τις δυνάμεις. Όταν θεωρούμε την ανθρώπινη ζωή ότι είναι το μέγιστο αγαθό, η ένοπλα, ακόμη και με το διάβολο, συγγνώμη για την έκφραση, θα πρέπει κάποιος να συνεργαστεί. Οι ένοπλες δυνάμεις λοιπόν έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε τέτοια θέματα, αλλά είναι επιτακτικό να προσφέρουν τη βοήθειά τους. Και για την κοινή γνώμη επιτακτικό και για την ανθρωπότητα. Πάω όμως το άλλο θέμα που για μένα είναι πολύ πιο σοβαρό σε αυτό που είπατε. Στο θέμα το πώς είναι η έρευνα διάσωση στο χώρο του Αιγαίου ή αν θέλετε και του νοτιοανατολικού Αιγαίου ενώ κατά πολλούς την Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί λοιπόν από το 1974 όπως είναι γνωστό στα θέματα τα FIR και τα έρευνα διάσωσης έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά με τον εξανατολών γείτονα. Υπενθυμίζω πρόσφατα τις δηλώσεις του Τσελίκ που είπε ότι η Μεσόγειος μετατρέπεται σε ένα κροταφείο προσφύγων και αυτή υπεύθυνη είναι η Ελλάδα λόγω αυτού του ναυαγίου. Ποιο είναι το πρόβλημά μας εκεί στο Αιγαίο? Ότι εάν εμείς δεν τα καταφέρουμε και θα πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για κάθε περίπτωση να τα καταφέρουμε, θα τεθεί από την Τουρκία το θέμα, όπως και στο παρελθόν, ότι δεν μπορούμε να έχουμε έρευνα και διάσωση αξιόπιστη, άρα αυτή μπορεί να στηρίξει καλύτερο το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Να είμαστε λοιπόν έτοιμοι. Αυτό ξεκίνησε, όπως γνωρίζετε, μετά το 1974, μετά την αποχώρησή μας από το ΝΑΤΟ. Από το ΝΑΤΟ. Τότε ξεκίνησαν τα προβλήματα με τη συνθήκη του Σικάγου Αϊγάου, ότι οι περιοχές έρευνας και διάσωσης του αέρος και του ναυτικού δεν συμπίπτουν. Επί δεκαετίες μιλούσαμε γι' αυτό. Επομένως, να περιμένουμε
στο Βίλνιο στις 11 Ιουλίου τον πρόεδρο Ερντογάν να θέτει αυτό το θέμα. Άρα δεν με ανησυχεί, για να είμαι ειλικρινής. Σας ανησυχεί. Και δεν είναι τόσο απλό να λέμε αποφύγουμε το ποτήριον αυτό ή δεν μας αφορά, διότι από τη Λιβύη ξεκίνησε να πάει στην Ιταλία. Έτσι είναι, αλλά στην πορεία βρέθηκε στο χώρο έρευνας και διάσωσης ευθύνης ελληνικής. Δεν μπορείς να το πεις δεν με αφορά. Σωστό. Και βρέθηκε στα δυτικά. Μάλιστα. Στα ανατολικά έχουμε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Γι' αυτό θα πρέπει οι κινήσεις μας να είναι, εύχομαι δηλαδή και θέλω να πιστεύω και στο μέλλον, ότι θα είναι όσο το δυνατόν καλύτερες και αποτελεσματικές. Να επιθυμίσω ότι έχουμε με την Ιταλία ξεχωριστό μνημόνιο συνεργασίας, έτσι, πάνω σε θέματα έρευνας και διάσωσης, που αν θυμάμαι καλά το είχαμε υπογράψει το 2001 πέραν των διεθνών κανονισμών. Ναύαρχε, θέλω να σας ρωτήσω αυτό που μου λέει εδώ ένας Σοκρατής, ο Κώστας. Λέει, κύριε Χριστίδη, αν το πλοίο μετέφερε ναρκωτικά, όπλα ή τρομοκράτες, θα έπρεπε δηλαδή ουσιαστικά να αποδεχτούμε ότι ένα τέτοιο είδους φορτίο θα έπλε ανενόχλητο ή δεν θα έπλε, θα ήταν ακινητοποιημένο εντός ελληνικής ΑΟΣ και εντός ελληνικού χώρου έρευνας και διάσωσης και κανείς δεν θα αναρωτιόταν τι συμβαίνει χωρίς σημαία, χωρίς διακριτικά, χωρίς όνομα? Προφανώς και ο ακροατής μας έχει δίκιο, δηλαδή είναι θέμα λογικής. Θα υπενθυμίσω λοιπόν, πέραν των άλλων, και το άρθρο 110 της συμβάσεως του συντάγματος που λόγω των θαλασσών, τη γνωστή Άγκλος του 1982, mm-hmm. το οποίο επιδίδεται σε δουλεμπόριο, έτσι λέει, ή αν μπορούμε να το μεταφράσουμε διαφορετικά, σε παράνομη διακίνηση ανθρώπων, τότε το πολεμικό πλοίο έχει δικαίωμα να επέμβει. Ή όταν το πλοίο δεν έχει εθνικότητα, ή όταν φέρνει ξένη σημαία ή αρνείται να την υψώσει, όπως είναι στο παράδειγμα τώρα για το αλλιευτικό. Έχει την δυνατότητα να επέμβει. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι επεμβάσεως. Ένας γνωστός για μας και για το λιμενικό, αλλά και για όλα τα ναυτικά, είναι η μειοψία. Αν ήταν ευέλτιστο να γίνει η μειοψία, ή αν ήταν ευέλτιστο, κατά την άποψή μου, να συμμετέχουν πολεμικά πλοία, γιατί είναι πολύ πιο υπάκουο το πλήρωμα των ανθρώπων, ας πούμε, mm-hmm. πάνω στο αλληλευτικό, για μένα είναι επιτακτικό. Είναι, για να το πω διαφορετικά, το βράδυ, το να είναι ένας 130 και να κάνει τη νύχτα μέρα με τις φωτοβολίες για να βλέπει καλύτερα και να σωθεί μεγαλύτερος κόσμος, για μένα είναι επιτακτικό. Αλλά αυτά είναι θέματα, ξέρετε, αξιολογήσεως κινδύνου, το πώς αξιολογεί κάποιος το κίνδυνο εκείνη τη στιγμή. Άρα, κατά τη γνώμη σας, αυτό είναι το δομικό στοιχείο εδώ. Τι αξιολόγηση κινδύνου έγινε ή δεν έγινε? Γιατί οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται στο πεδίο από το σκάφος του λιμενικού και τους αξιωματικούς. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από ένα κέντρο επιχειρήσεων και πιο πάνω, επί της ουσίας. Οι αποφάσεις, κύριε Σαχίν, είναι πολιτικές. Είναι πολιτικές. Και προφανώς το κέντρο επιχειρήσεων ή το Excel κάνει την πρώτη εκτίμηση. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη και για την επιχειρησιακή κυβέρνηση, έτσι. Να πούμε, γιατί σήμερα έχουμε επιχειρησιακή κυβέρνηση. Mm-hmm. Το στερεότυπο που έχουμε, δυστυχώς λέω, και δεν είναι τώρα, γιατί και σε αυτό έχω εμπειρία από τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, το στερεότυπο που έχουμε είναι να φύγει από εμάς. Αυτό δυστυχώς είναι το λάθος. Να φύγει από εμάς. Ας πάει στον άλλον και βλέπουμε. Να φύγει η πατάτα από εμάς. Ναι. Μπορεί να συνέβει αυτό στην περίπτωσή μας? Δεν μπορώ να κάνω ή θα μου επιτρέψετε να μην κάνω. Ωραία. Να μην κάνω τέτοια. Θέλω και εύχομαι ότι είναι σε ελλειπή αξιολόγηση κινδύνων και όχι σε αυτή την οτροπία. Μπορώ να σας πω για το ναυτικό. Ναι. Για τους αξιωματικούς. Ακούστε, κύριε Ναύαρχε, γιατί ρωτώ. Εδώ μου λέει ο φίλος ο Κώστας από το Παρίσι.
Το Μάιο του 2010, και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έχει γνώση, λέει ο Ναύαρχος, οι Ισραηλινοί κομάντος κάνουν την περίφημη απόβαση στο Μαβί Μαρμαρά που είχε φύγει από την Τουρκία με τη δικαιολογία, ενώ ξέραν τι είχε απάνω, μεταφοράς όπλων στη Γάζα και μάλιστα κάνουν την επέμβαση στα διεθνή ύδατα. Έχει δίκιο ο ακροατής μας. Έχω εμπειρία επάνω σε αυτό το θέμα και απλώς δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρεια. Έχω εμπειρία με αρχηγός. Έχει δίκιο. Δεν θέλετε να μπείτε με την έννοια του τι μπορούσε να κάνει η ελληνική πλευρά σε εκείνη την περίπτωση? Ακριβώς. Μάλιστα. Ή να το πω διαφορετικά, άλλη ήταν εισήγηση και άλλα κάναμε. Μάλιστα. Άλλη ήταν εισήγηση και άλλα κάνατε. Κάπως έτσι είχαμε το ναυάγιο. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, δεν ξέρω ποια ήταν η εισήγηση για το ναυάγιο. Απλώς για το ναυάγιο το θεωρώ πολύ πιο σοβαρό, γιατί έχουμε μεγάλο αριθμό αγνοωμένων. Μάλιστα. Δηλαδή έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές. Ενώ το άλλο θα μπορούσε να πει κανένας ότι έγκυται και μέσα σε στρατιωτική καθαρά επιχείρηση. Μάλιστα. Τώρα, ρωτάει άλλος ακροατής. Κύριε Ναύαρχε, κατά τη γνώμη σας, δεν θα έπρεπε οργανωμένα ως πολιτεία να βγούμε και να πούμε με τα ονοματεπώνυμά τους ποια παράκτια κράτη έχουν στήσει αυτή τη βιομηχανία και να κάνουμε διεθνείς καταγγελίες από τη στιγμή που το λιμάνι Απόπλου είναι από την Αίγυπτο και το λιμάνι δεύτερο Απόπλου είναι από τη Λιβύη? Αυτά θα τα αφήνουμε απ' έξω, λέει. Δεν πρέπει ως χώρα να τα πούμε? Θα πρέπει ως χώρα. Ναι, έχει δίκιο. Σαν κομμάτι, εγώ θα έλεγα και το λιμάνι νιολογία, στο οποίο, επειδή έχω κάνει και στον ελληνικό νιογνώμονα, το λιμάνι νιολογία, στο οποίο τα πιστοποιητικά εξοπλοείας, ποιος τα έδωσε κλπ. Άρα έχει εν μέρει δίκιο ο ακροατής. Το άλλο μέρος είναι ότι θα πρέπει η Ευρώπη, συνολικά εκεί που ανήκουμε, συνολικά να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο νομίζω ότι κοφεύει και κοφεύει επιλεκτικά, επειδή αυτό συμβαίνει. Ο φίλος ο Νίκος είπε, ο κύριος Ναύαρχος, ότι το ελικόπτερο ήρθε από τη Λέσβο, αν άκουσα καλά. Αν δεν κάνω λάθος, στην ευρύτερη περιοχή, ανατολικότερα βεβαίως, ή βορειότερα της Πύλου, υπάρχουν 3 με 4 στρατιωτικά αεροδρόμια. Μήπως αυτό μας δείχνει τι συμβαίνει επιχειρησιακά από πλευράς υλικοτεχνικών υποδομών για έρευνα και διάσωση? Να μην πάμε σε αυτή την συζήτηση ό,τι αφορά τις διαθεσιμότητες. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος με τις διαθεσιμότητες σε ό,τι αφορά την έρευνα και διάσωση. Και να το αφήσουμε μόνο στην έρευνα και διάσωση. Μάλιστα. Έχει δίκιο δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Ο Παναγιώτης λέει, παιδιά, τα διεθνή ύδατα δεν σημαίνει ότι δεν ασκούνται κυριαρχικά δικαιώματα, δεν είναι νεκρή ζωνή, ήμαρτον δηλαδή το σε αγνιά. Αυτό είπαμε, Παναγιώτη μου, πολύ περισσότερο που είμαστε οι έχοντες αναλάβει την ευθύνη απέναντι στον IMO και στον ICAO για έρευνα και διάσωση, και πολύ περισσότερο που αυτά έγιναν σε ζώνη οριοθετημένης ΑΟΣ. Παναγιώτη, μάλλον εσύ δεν κατάλαβες τι είπαμε. Ο Κώστας λέει, να μου επιτρέψετε κύριε Ναύαρχε να πω ότι εμπλέκονται οι ενοπλές δυνάμεις με το ζήτημα των παράνομα εισερχόμενων προσώπων. Είναι περισσότερο μια ενέργεια που αποσκοπεί να κλείσει τρύπες και δεν γίνεται συντεταγμένα και με σχέδιο. Στη Λέσβο μέχρι και Αίγιος το πάτωμα έχουν ξεκινήσει στρατιωτικοί γιατροί, επειδή τους έριξαν σε ένα δωμάτιο χωρίς εφόδια μέσα στη Μόρια 1 η ώρα το βράδυ. Αν αυτό θεωρείται σωστή αντιμετώπιση και των μεταναστών και των στρατιωτικών γιατρών, δεν ξέρω τι να πω. Έχω ιδία γνώση για αυτά που σας γράφω και έχω πολλά τέτοια γεγονότα. Προφανώς ζει στη Λέσβο ο Κώστας. Ό,τι αφορά απάντηση στον Παναγιώτη αλλά και στον Κώστα, γιατί δεν νομίζω κάποιος ο οποίος γνωρίζει, προφανώς και συμφωνεί μαζί τους, το μόνο που θα πω, αυτό που λέει ο κανονισμός σε όλα, αν θέλετε, η σύμβαση του Αγούργου του 1979, με απλά λόγια, το συμβαλόμενο κράτος που είναι υπεύθυνο για την
περιοχή της έρευνας και διάσωσης έχει τη βασική ευθύνη για την εξασφάλιση αυτού του σκοπού και του συντονισμού και της συνεργασίας με τα υπόλοιπα κράτη. Άρα είμαστε η βασική υπεύθυνη. Μάλιστα. Και εάν δεν το καταλάβουμε αυτό και δεν επιλύσουμε θέματα συνεργασίας τα οποία υπάρχουν, δεν θέλω να πω τώρα ούτε στα Τέμπη ούτε στα Ινία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε τη βασική ευθύνη και θα πρέπει να το επιλύσουμε. Τουλάχιστον σε πολιτικό, στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο. Καλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε αυτή την τραγωδία για να καταλάβουμε τα πολλά κενά. Εδώ προχθές στο μνημόσυνο Σαλμά δεν πήγε κανείς από την πολιτική, πολιτιακή και στρατιωτική ηγεσία. Αφήστε το τώρα. Λοιπόν, φαίνεται ότι εμείς, ανεξαρτήτως από στρατιωτικοποίησεις που θέτουν οι Τούρκοι, έχουμε αποφασίσει ορισμένα πράγματα να τα ξεχνάμε. Γιατί βλέπω εδώ πολλούς πατριώτες ευαίσθητους, αλλά γι' αυτά κουκουρούκου. Ακούστε μια ερώτηση του Δημήτρη, που είναι ανθρώπινη, αλλά θα έλεγα αρκετά εύστοχη. Κύριε Ναυαρχελή, σας παρακαλώ πολύ, είναι τόσο απόλυτο το ότι την όποια απόφαση για δράση θα την πάρει η όποια διοίκηση? Τι θέλω να πω? Έχουμε ένα πλοίο που είναι σε κίνδυνο, είναι εμφανές. Έχουμε σπεύσει εκεί, έχουμε μια εικόνα εδώ και ώρες του τι γίνεται. Είναι τόσο δύσκολο στον όποιο κυβερνήτη του λιμενικού ή άλλου πλοίου να απαιτήσει άμεσα καλού κακού έναν χι αριθμό σωσιβίων έστω? Θα του λέγε κάποιος όχι? Ναι, προφανώς ό,τι αφορά τα σωσίβια δεν θα του λέγει όχι. Και η καλύτερη ρήψη σωσιβίων είναι να πάρω πλάνα. Ούτε από το ναυτικό, όπως λέτε. Γιατί το ναυτικό θα πρέπει να πλέει γύρω-γύρω. Ενώ τα αεροπλάνα από πάνω μπορεί να ρίξει, εφόσον υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός, όσα σωσίβια θέλει και χωρίς τον κίνδυνο. Νομίζω... Η αξιολόγηση κινδύνου, οι επιχειρησιακές οδηγίες, τις οποίες για να μην λυκνείς δεν ξέρω σε τι βαθμό υπάρχουν. Νομίζω ότι είστε σαφέστατος, πιο σαφής δεν μπορείτε να γίνετε. Θέλω να κλείσουμε με το εξής, το λέει ο φίλος ο Θοδωρής. Επειδή είμαστε σε μια νέα μορφή διακίνησης με εμπόριο εκατομμυρίων πάνω σε ανθρώπινες ψυχές, θέλω να ρωτήσω, λέει, με όλα αυτά εμείς προτείνουμε εκτελεστικό διευθυντή του IMO, εμείς, Τουρκό. Δηλαδή, λέει, κύριε Ναύαρχε, και δεν είναι θέμα υπηκότητας. Φανταστείτε ψαροκάικα χωρίς σημαία, χωρίς όνομα, υπερφορτωμένα με ανθρώπινες ψυχές, που θα έχουν μεταφερθεί από την Turkish Airlines από Μικρά Ασία, να ξεκινούν από Αίγυπτο και Ανατολική Λιβύη, σύμμαχοί μας, η ΜΚΟ να μηνύουν την Ελλάδα και στον IMO να έχουμε Τούρκο επικεφαλής. Δεν είναι θέμα, λέει. Ορίστε. Θα είμαι καταπέλτης. Ο ακροατής μας έχει απόλυτο δίκιο. Ό,τι κερδίσαμε στις διεθνείς συμβάσεις, ακόμη και για την ζωή και για τη βοήθεια στη θάλασσα, είχαμε Έλληνα στον IMO πρόεδρο, επικεφαλής. Είναι αδιανόητο αυτό, κατά την άποψή μου. Για να μην το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Είναι αδιανόητο και λαμβανωμένο υπόψη τα προβλήματα που έχουμε στην Κύπρο. Πολύ σωστή η υπόμνηση αυτή. Κύριε Ναυαρχέ, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία σήμερα το πρωί. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Και εγώ να